Μένα, κάθε πρόσωπο το οποίο ενώνει το έθνος, είναι πάνω από κόμματα και παρατάξεις, είναι κατάλληλο για πρόεδρος δημοκρατίας. Και έχουμε δει μέχρι τώρα ότι όλοι οι πρόεδροι δημοκρατίας που είχαμε είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Άφηναν την πολιτική, την κομματική τους ταυτότητα, την προέλευσή τους έξω από την Ηρώδο του Αττικού. Και ήταν πρόεδροι για όλους τους Έλληνες. Αυτό θα επιδιωχθεί και είμαι σίγουρη ότι θα επιτευχθεί και αυτή τη φορά. Προτιμάτε κεντροδεξιό ή κεντροαριστερό? Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλήμονω. Είναι δυνατόν. Από το κέντρο και δεξιά, από το κέντρο και αριστερά. Μισό λεπτό. Και μπήκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εχθές. Δεν σας το ρωτώ τυχαία δηλαδή. Όχι, δεν μπήκε. Μια χαρά μπήκε. Δεν μπήκε, όχι. Πώς δεν μπήκε? Πώς μπήκε? Λέγοντας ότι εγώ προφανώς προτιμώ να έχω κέντρο αριστερό. Αλλά ο κεντροδεξιός δεν πειράζει. Άρα δεν μπήκε. Με την απάντησή του είπε, ουσιαστικά αυτό που λέω και εγώ τώρα. Ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν ένας κεντροδεξιός ήταν καλός πρόεδρος, ένας κεντροαριστερός ήταν καλός πρόεδρος, δεν μας ενδιαφέρει. Ο πρόεδρος θα ενώνει το έθνος. Ηγείται των ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο θεσμικό. Είναι δηλαδή μια ενωτική προσωπικότητα. Αλλήμον να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αρχίσω εγώ να λέω τον θέλω έτσι και δεν τον θέλω έτσι. Και αύριο να βγει ένας άνθρωπος που να είναι υπεράνω των προσδοκιών μας και να είναι τόσο καλός και να λέω ρε παιδιά, τι λέγαμε τόσο καιρό, τι ρόλο παίζουν αυτά. Ποτέ δεν θα πω. Συναρτάται νομίζω και με το. Το άνοιγμα τέλος πάντων είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά που θέλει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Και αν εσύ ποντάρετε, για παράδειγμα, σε πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές ή σε βουλευτές π.χ. των ανεξάρτητων Ελλήνων, που είναι δεξιότερα από εσάς, πώς ακριβώς θα συγκεντρώσετε τις ψήφους τους το Μάρτιο, το Φεβρουάριο μάλλον του 2015, άμα έχετε κάποιον ο οποίος έρχεται από τα κεντροαριστερά? Δεν έχει σημασία. Αν είναι μια προσωπικότητα την οποία αποδέχονται όλοι, κανείς δεν σκέφτεται την προέλευση στην πολιτική. Σκέφτεται ότι θα μπορέσει να έχει έναν καλό πρόεδρο η χώρα. Δεν πρόκειται να μπουν σε αυτή τη λογική υπεύθυνοι βουλευτές. Πολύ αισιόδοξοι σας ακούω. Δεν είναι. Καλά, όλοι είναι αισιόδοξοι. Όλοι πρέπει να είναι αισιόδοξοι. Κύριε βουλευτή, σας ανησυχεί για αναταραχή εντός του ΠΑΣΟΚ, του κυβερνητικού σας εταίρου? Για αναταραχή. Ότι μπορεί να αλλάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε εικόνες, ακούσαμε ομιλίες, τώρα ήταν φωτιά η ομιλία. Έχω απαντήσει πάνω σε αυτό, θα σας το πω όμως ξανά. Έχω μελετήσει πάρα πολύ και όλοι λίγο πολύ το έχουμε κάνει την προπαγανδιστική επίδραση που μπορεί να έχει ένα γεγονός όταν αυτό επαναλαμβάνεται με τη μέθοδο της πλημμυρίδας, γνωστή προπαγανδιστική μέθοδο. Δηλαδή, όταν μία εικόνα την επαναλαμβάνεις πολλές φορές, αυτή διωγγώνεται μέσα στο μυαλό των ανθρώπων ότι είναι και η πραγματικότητα. Έτσι δημιουργούνται και τα λεγόμενα ψευδογεγονότα του Μπουρστίν. Δηλαδή, είναι γεγονότα τα οποία αυτά τα ξέρουμε τώρα, αυτές τις πρακτικές. Αυτό το οποίο έχω να σας πω πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω σε αυτό είναι ότι ο χουλιγκανισμός δεν συνιστά πολιτικό γεγονός. Πολιτικό γεγονός συνιστούν οι θέσεις, οι απόψεις. Μπορεί να προκαλέσει πολιτικό γεγονός όμως? Όχι. Ο χουλιγκανισμός ποτέ δεν προκάλεσε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, δεν μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω κλειδονισμού στο εσωτερικό της κυβέρνησης? Ειδικά όταν ο ένας πόλος αρχίζει και τρίζει. Δεν ασχολήθηκε με 10-20% ανθρώπους που φώναξαν ένα σύνθημα. Η μισή ομιλία του κ. Βενιζέλου στο Ζάπιο αυτή ήταν Τετάρτη. Σας λέω, μα ναι, αλλά δεν μπορεί να ασχολείσαι με ένα συγκεκριμένο. Αυτό σας λέω, διωγγώνεται. Φαίνεται μεγαλύτερος ο αριθμός όταν το επαναλαμβάνουμε. Καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχει όμως ένα αντικείμενο το οποίο είναι προς διερεύνηση, καταλαβαίνω. Το αντικείμενο αυτό είναι αν υπάρχει ζήτημα εσωτερικών κλειδονισμών στο ΠΑΣΟΚ και άρα συνολικά στην κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την κυβέρνηση. Άμα φύγει, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει δηλωμένη. Αλλά μου το λέτε σε συσχετισμό με ένα γεγονός. Δεν μου το λέτε εσείς. Το οποίο καταδεικνύει μια κατάσταση η οποία είναι όμως δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι το προκάλεσε ο πρώην πρόεδρος. Θεωρώ ότι ήταν συγκεντρωμένοι κάποιοι άνθρωποι με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, ας πούμε τώρα. Δηλαδή αλήθεια, και δεν θέλω να σχολιάζω τι γίνεται, απλώς επειδή όλοι μας ζούμε στην κοινωνία και παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε. Σας απάντησα ότι δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει για μας πολιτικό θέμα επειδή συνέβη αυτό το περιστατικό. Κατ' ουδένα τρόπο. Μα αυτό το σκέφτηκα από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάστηκε να περάσουν τόσες φορές. Σας φοβίζουν αντίστοιχες πιθανές περιπτώσεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές οι δηλώσεις κατά καιρούς γίνονται από λεγόμενους ή αυτοπροβαλλόμενους καραμαλικούς βουλευτές. Η έντονη κριτική, οι διαφοροποιήσεις, οι μεταφορές θέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει πιο νεοδημοκράτης από τον Κώστα Καραμαλή. Δεν μιλάω τον Κώστα Καραμαλή εγώ. Και από τους, ποιοι θα πει, ποιοι είναι καραμαλικοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι θα πει καραμαλική? Όλοι συναντάμε τον Κώστα τον Καραμαλή. Ήταν πρόεδρος του κόμματος, ήταν πρωθυπουργός μας. Είναι μια προσωπικότητα αγαπητή σε όλους. Όλοι το συναντάμε.
Ενωτική προσωπικότητα είναι. Ο Καραμαλής το μόνο που έχει κάνει είναι να προσπαθεί για την ενότητα και την ας πούμε την πολιτική ανάδειξη του κόμματος. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να υπερβεί τις κομματικές γραμμές και προελεύσεις κατά τη γνώμη σας. Τι θα πει αυτό πάλι. Αν χρειαστεί. Μα ο Καραμαλής είναι ο Καραμαλής. Τον φωνάξει ιστορία. Πού να τον φωνάξει. Θα μπορούσε να τον ένα καλό πρόεδρο Δημοκρατίας. Έχει τα ακουστικά τώρα, δεν μπορώ αυτά που να λέγαμε. Μπω σε αυτή τη συζήτηση. Προς Θεού, δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Αυτά είναι θέματα δικά του. Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας μίλησα για τον Καραμαλή ως προσωπικότητα. Δεν υπάρχουν καραμαλικοί βουλευτές μες στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι σαμαρικοί, είναι όλοι καραμαλικοί, είναι με την ιστορία της παράταξης. Θα μπορούσε όμως. Έχει πλήρη τις προϋποθέσεις βάσει των δικών σας κριτήριων. Μα δεν πάω στην ονοματολογία. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί έχω πει από την αρχή ότι η ονοματολογία είναι παγίδα. Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό γεγονός. Που όταν αυτό θα ολοκληρωθεί, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Όταν θα έρθουν και θα μας πούν, μάλιστα κύριοι, διευθετούμε έτσι το χρέος σας, προχωρήστε, μπορείτε πλέον να δανείζεστε. Μπορούν να έρχονται οι ξένοι να επενδύουν. Τι λόγο ύπαρξη θα έχει, δηλαδή τι περισσότερο θα κάνει, τι θα μπορέσει να κάνει. Μια από εκεί μα το πάτε, πώς βολεύει. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Τσίπρα. Πώς θα στο πω, όχι, μα έχει σημασία. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει ο Τσίπρας με το κόμμα Λαφαζάνη και να υπάρχει και ο Τσίπρας με το να λέει άλλα μπροστά στον Άσμουσεν στο κόμμα. Άρα υπάρχει ρεαλιστική στροφή, όπως τα αποκαλούμε εμείς δημοσιογράφοι του Τσίπρα, ή δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, καταλαβαίνω την κριτική που του ασκείτε. Αν υπάρχει όμως. Γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανώς δυνητικά ακόμα για κυβερνητικό εταίρο. Για να υπάρξει ρεαλιστική στροφή του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να βγει δημοσίως και να αποκηρύξει τις πολιτικές αποφάσεις του κόμματος με κορυφαία και τελευταία την διακήρυξη για τις ευρωεκλογές. Όπου λέει ξεκάθαρα έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από τη Σέγγεν, έξω η Frontex που φυλάει τα σύνορα. Πρέπει αυτά τα λέει μέσα στις πολιτικές αποφάσεις το κόμμα του. Όχι Ευρώπη φρούριο, να δίνεται ασφάλιση ιατροφαρμακευτική σε όλους Έλληνες και ντόπιους, είτε έχουν ασφαλιστικές εισφορές είτε όχι. Αυτά είναι γραμμένες στις πολιτικές τους αποφάσεις. Οι διευκρινήσεις που έχει δώσει ειδικά λοιπόν, για το ΝΑΤΟ, σας έχουν καλύψει δηλαδή. Δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνηση για το ΝΑΤΟ. Όλα τα στελέχη βγήκαν και είπαν ότι θα εργαστούν για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Βέβαια θα μου πείτε τώρα. Βλέπει ο ποντικός... Δεν έχει λόγο ύπαρξη με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Πώς δεν για έχει λόγο. Για αυτοδιάλυση μιλούν του ΝΑΤΟ. Ναι, αυτοί θα την προκαλέσουν αυτοδιάλυση. Δηλαδή εδώ ταιριάζει η παροιμία, βλέπει ο ποντικός τον ίσκιο του στον τοίχο και θα ρει πως είναι λιοντάρι. Τώρα, το ΝΑΤΟ περιμένει το ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα αυτοδιαλυθεί ή όχι. Είμαστε τώρα σοβαροί. Γιατί το προσοφλείτε, δηλαδή, απογορεύετε. Μα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ σοβαρή συμμαχία όπου όλες οι χώρες θέλουν να είναι μέσα. Τα Σκόπια του χτυπούν την πόρτα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και ξανά και ξανά. Και βγαίνει ο Ράσμουσεν. Και λέει, με συγχωρείτε, σας έχουμε πει ότι αν δεν λύσετε το όνομα και προσέξτε, χρησιμοποιεί πολύ προσεκτική έκφραση. Δεν λέει αν δεν τα βρείτε με την Ελλάδα, αν δεν λύσετε εσείς το πρόβλημα, λέει.